Να σας καλωσορίσουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στη σημερινή μας συγκέντρωση. Είμαστε 20 μέρες πριν τις εκλογές, κάνουμε τη νύχτα μέρα στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, όπου ζει και εργάζεται ο λαός και η νεολαία, για να είναι πιο δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα την επόμενη μέρα, να ενισχύεται η πάλη του λαού, να είναι πιο δυνατός απέναντι σε ό,τι κι αν ξημερώσει την επόμενη μέρα. Δεν θέλουμε να φάμε άλλο χρόνο. Ξεκινάμε τη συγκέντρωσή μας με ένα σύντομο χαιρετισμό από τον Γρηγόρη Χαραλαμπίδη, υποψήφιο του Βόρειου Τομέα, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Γαλατσίου και εκ νέου υποψήφιο δήμαρχος στο Γαλάτσι. Φίλες και φίλοι, συντροφές. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καταρχήν πριν ξεκινήσουμε να ευχαριστήσουμε τους εργαζόμενους εδώ στο Καμίνι που Σάββατο είναι, Κυριακή είναι εδώ πρόθυμοι να βοηθήσουν, να υποστηρίξουν και όχι μόνο εκδηλώσεις δηλαδή, του κόμματος, εκδηλώσεις συλλόγων. Προεκλογική, για άλλη μια φορά μπήκαμε στην προεκλογική ευθεία. Τι κρίνεται σε αυτές τις εκλογές? Γιατί κουκουέ, σου λέει ο άλλος. Τι κρίνεται, ρε φίλε? Είναι έτοιμο να αναλάβει το κόμμα κυβερνητικές ευθύνες ή θα κάτσει μόνο στην άκρη να πετροβολάει? Είναι μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει σταματήσει από τις προηγούμενες εκλογές. Θυμάστε σε κάποιες εκλογές που πολύ έντονα πιέζαν το κόμμα μας να αναλάβει ρόλο κυβερνητικό, έχοντάς του καλοπροαίρετα κάποιοι άνθρωποι, έχοντάς του μια εμπιστοσύνη, ώστε θα μπορέσει, ρε φίλε, αυτό το κόμμα, αν συμμετέχει σε αυτή την κυβέρνηση, να κρατάει κάπως τα αμπόσι, κατά ίσα, για 4-5 πράγματα τουλάχιστον. Το θυμόμαστε όλοι. Δηλαδή να πιέσει για κάποιες έστω ανάσες. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα εκπροσώπους όλων των υπόλοιπων κομμάτων να τσακώνονται μεταξύ τους, να σφάζονται στην κυριολεξία πολλές φορές με απαράδεκτες εκφράσεις ο ένας προς τον άλλον, γιατί ακριβώς θέλουν να κρύψουν την ταύτισή τους. Την ταύτισή τους στα μεγάλα και ουσιαστικά ζητήματα της πατρίδας μας που απασχολούν τη λαϊκή οικογένεια. Είναι αυτοί όλοι οι οποίοι έρχονται τώρα και θα σας ζητήσουν την ψήφο μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θυμηθείτε ότι πριν από λίγους μήνες το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέθεσε πρόταση νόμου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στη Βουλή, για να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, στην ενέργεια. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι υπόσχονται ακριβώς αυτά τα πράγματα σήκωσαν όλοι το χέρι τους και το καταψήφισαν. Η πρόταση αυτή του κόμματος ουσιαστικά ήταν για κάποιες ανάσες. Ούτε αυτές τις ανάσες επέτρεψαν να πάρει ο λαός μας. Αυτή είναι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα τους δούμε αυτούς τους ανθρώπους πέρα από τα κανάλια, θα τους δούμε να γερνομολάνε στις γειτονιές, στα μαγαζιά, κουστούμαρισμένοι, θα μας χτυπάνε φιλικά στην πλάτη, αλλάζοντας το πρόσωπο, χαμογελώντας και με το γνωστό δίδυμο. Υπόσχεση και εκβιασμός. Υπόσχεση και εκβιασμός. Σταθερότητα ή αστάθεια, φωνάζει η Νέα Δημοκρατία. Πρόοδος ή συντήρηση, φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η πρόοδος και η συντήρησή τους και η σταθερότητα και η αστάθεια για αυτούς σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Χειροτέρευση των όρων ζωής μας. Σταθερότητα για το σύστημα σημαίνει αστάθεια για τη λαϊκή οικογένεια και για μας. Σταθερότητα για το σύστημα σημαίνει υγιής οικονομία έτσι όπως την καταλαβαίνουν αυτοί. Σημαίνει σταθερές τράπεζες, χωρίς κόκκινα δάνεια. Αυτό σημαίνει χιλιάδες πληστηριασμούς πρώτων κατοικιών για μας. Αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Αυτό που κρίνεται λοιπόν σε αυτές τις εκλογές, γιατί η κυβέρνηση θα βγει. Θα βγει η κυβέρνηση. Ό,τι τους έλειπε πάντα το βρίσκανε. Και το 15 και το
και μετά το δημοψήφισμα που ο ΣΥΡΙΖΑ του έχασε κάποιους, αποχώρησαν κάποιοι βουλευτές του, τους πρόθυμους τους βρήκε και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Όλοι πήγανε με όλους, όλοι κυβερνήσανε με όλους. Δεν υπάρχει σενάριο και ενδεχόμενο που να μην το είδαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι οι ίδιοι τώρα αυτοί που έρχονται, έχουν το θράσος να γυρίζουν στα κανάλια, στις γειτονιές και να ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού. Λοιπόν, η κυβέρνηση θα βγει και με αυτό τελειώνω, αγαπητοί συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Αυτό που κλείνεται όμως για μετά τις εκλογές είναι το τι αντιπολίτευση θα υπάρχει. Ποια λαϊκή αντιπολίτευση και με ποιο κόμμα ισχυρό. Ο λαός θα πρέπει να υπερασπίσει όχι μόνο τις ανάσεις του και ό,τι του αξίζει, γιατί ό,τι υπάρχει γύρω μας εργάτης το έχει φτιάξει. Ο καφές που πίνω εργάτης γης τον έχει φτιάξει, αγρότης. Τα μικρόφωνα που μιλάμε, τα ρούχα που φοράμε, εργάτες φτιάχνουν τα πλοία του εφοπλιστή, εργάτες θα πάνε και από το ένα λιμάνι στο άλλο. Ο πλούτος λοιπόν μας ανήκει. Αυτό λοιπόν που θα κριθεί, ξαναλέω και με αυτό τελειώνω, τη Δευτέρα των εκλογών, είναι πόσο ισχυρό θα είναι το κόμμα μας για να είναι για άλλη μια φορά μπροστάρης, όχι μόνο στις ανάσες και στο να μπλοκάρει καινούργια μέτρα που θα πάρουν, αλλά για να κερδίσουμε ό,τι μας αξίζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.